Λοιπόν, καμπανάκι τώρα σου λέει, άμα πας να μοιάσεις του Θοδωράκη, θα πας και στα ποσοστά του Θοδωράκη. Αλλά μας πει περισσότερα ένας άνθρωπος που παρακολούθησε και τις δύο ημέρες το συνέδριο, ο κύριος Μιχάλης Αγραφιώτης. Λοιπόν, παρακολούθησα, Πρόεδρε, και τις δύο μέρες το συνέδριο, το οποίο συνέδριο άκουσα πριν τα τραγούδια της δεκαετίας του 60 του 70. Μου θύμισε πολύ το σύριαλ «Τόλμη και γοητεία», δεν ξέρω αν το θυμάστε, τότε που το έδειχνε η ΕΡΤ και όλοι καθόταν και έβλεπαν το σύριαλ. Ίντριγκες, διαξυφισμοί, γίνεται ένας χαμός με τα ψηφοδέλτια. Ευκαιρία, μια και είπε εξής, η πάσα είναι πάσα, Μιχάλη, δημοσιογράφος. Μία εκ των πρωταγωνιστριών της σειράς «Τόλμη και γοητεία», η οποία ακόμα παίζεται, είναι η πριγκίπισσα Θεοδώρα. Η μικρή κόρη του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας. Και μάλιστα τώρα μπαίνει στο «Τόλμη και γοητεία» ένας κούκλος. Μερικοί λένε ο καινούριος, και εγώ, Λεωνάρντο Ντικάπριο, έτσι το λένε, ναι. Ο εγγονός του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, ο τρίτος γιος του Παύλου. Μια και είπες «Τόλμη και γοητεία». Δηλαδή, εμπολιάσαμε με βασιλικό νέαμα τη σειρά. Βεβαίως, ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό το σχόλιο και θα περιμένουμε να τον δούμε και εσύ επί τις οθόνες. Τώρα εδώ στη Νέα Δημοκρατία, την παράσταση στην αρχή, μετά την ομιλία του Μητσοτάκη, την πρώτη μέρα, έκλειψε ο Παναγιώτης ο Ρήγας, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, που αντί να απευθύνει έναν χαιρετισμό, καθόταν και ανέλυε το κυβερνητικό έργο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σχόλια ακούστηκαν από κάτω του συνέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Τι ήρθε εδώ ο ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ να μας κάνει σχόλια, έλεγαν για την κυβέρνηση, μας έχουν καταστρέψει. Μην το βλέπεις έτσι, μην το βλέπεις. Συγγενείς είναι. Ναι, λίγο πολύ. ΣΥΡΙΖΑ για συγγενείς είναι. Μαζί στην αλλαγή του φύλου, μαζί, ξέρω εγώ, στο τζαμί, μαζί στους λαθρομετανάστες. Συγγενείς χώροι είναι τώρα. Κάτι άλλο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και συζητήθηκε πάρα πολύ ήταν η παρουσία της Γεννηματάκη του Θεοδωράκη, ο οποίος Θεοδωράκης ουσιαστικά είναι ο κουμπάρος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Εγώ τον είδα, έτσι το είδα, έτσι το έκρινα σαν κουμπάρος, ο οποίος συζητήθηκε έντονα, κύριε Πρόεδρε, ότι ο Θεοδωράκης θα είναι και υποψήφιος. Λοιπόν, για να έχουμε κάτι έκτακτο. Ναι. Δυσάρεστη είδηση αυτή. Μα τι λες τώρα. Ας πάμε λίγο σε λίγο πιο ευχάριστες ίντριγκες, λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία. Οι ίντριγκες γίνανε ευχάριστες. Με τη Γεννηματά, λοιπόν, φαίνεται ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Υπήρχε έντονο το φλερτ χθες, ο έρωτας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ο Θεοδωράκης ετοιμάζεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, για υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής. Ως και μέλος πλέον του κινήματος αλλαγής, ο Σταύρος Θεοδωράκης θα διεκδικεί στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές την περιφέρεια Αττικής. Σε σχέση τώρα με τον Καραμαλή, υπάρχει ένα παρασκήνιο. Έγιναν τις τελευταίες μέρες, έχω μάθει, κάποιες συζητήσεις για το γεγονός ότι αν τελικώς ο Καραμαλής στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Αν έχει καλές σχέσεις με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι πρόκειται να κάνει με την Αλφα Θεσσαλονίκη. Γιατί όπως και με τον Αντώνη Σαμαρά στη Μεσσηνία και η Αλφα Θεσσαλονίκη, παραπονούνται πάρα πολύ ότι δεν έχουν εν ενεργεία βουλευτή που να μπορούν να πούνε ουσιαστικά τα προβλήματά του. Και σκέφτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να του μετατοπίσει στο επικρατείας και τον Κωνσταντίνο Καραμάλη και τον Αντώνη Σαμαρά. Θεωρούν ότι θα βγουν αν του βάλει στην πρώτη και στη δεύτερη θέση. Αλλά το ζήτημα είναι πλέον ότι οι περιφέρειές του νοσούν πολύ, ειδικά η πρώτη Θεσσαλονίκη, μεγάλη ενεργεία. Αν φεύγει ο Καραμάλης από την Αλφα Θεσσαλονίκη, Κολοτούμπες να κάνει Μητσοτάκης. Πάμε παρακαλώ. Μάλιστα. Πάμε στον Αβραμόπουλο τώρα. Υπήρχε μια έντονη δυσαρέσκεια για τον Αβραμόπουλο για τις δηλώσεις που είχε κάνει τις τελευταίες για τον Μουζάλα. Ότι είναι πάρα πολύ καλός πολιτικός, ότι χειρίζεται καλά το προσφυγικό. Ενώ το προσφυγικό ξέρουμε πώς πάει. Και η Νέα Δημοκρατία είναι σαφέστατα αντίθετη με τις κινήσεις της κυβέρνησης. Ήταν αποκλεισμένος από τα κεντρικά πηγάδια και κάτι περιφερειακά πηγάδια τον φιλοξένησαν, κάπως έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς, Πρόεδρε. Λες και ήσασταν εκεί πέρα. Επειδή τα είδα όλα εκεί, τις συμπεριφορές, κάποιες ψυχρές κινήσεις που υπήρχαν μεταξύ κάποιων πολιτικών. Μίλησε πράγματι, όπως είπατε και πριν, ο Κώστας Μαρκουλάκης, ο ηθοποιός, υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, και έβγαλε και κάποιες διδαχές σε σχέση με την πολιτική και είπε ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι πιο τεκμηριωμένος, πιο έμπειρος, πιο σωστός, πιο καταρτισμένος από τον ψηφοφόρο. Κάτι το οποίο έκανε αίσθηση εκεί μέσα στο. Από το απλά στελέχη έκανε αίσθηση, γιατί δυστυχώς η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τόσο καταρτισμένη όσοι ψηφοφόροι. Πρέπει να πούμε αυτό το πράγμα. Έχουν λοιπόν κάποια μεγάλη έλλειψη γνώσεων.
Και βέβαια, σε σχέση ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς, τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου έλαβε το λόγο. Έβγαλε, όπως είπατε κι εσείς, μια πικρία σε σχέση με το γεγονός ότι με την αποχώρηση του, την άτακτη φυγή του το 2015 λόγω εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Αλλά είπε ότι απάντησε στο Βούτση ότι δεν τον έριξαν οι δανειστές, τον έριξαν η ΣΥΡΙΖΑ και ΕΝΕΛ. Ήταν από μέσα από την χώρα, δηλαδή τόσο πτώση του Σαμαρά. Είναι, τόσο μπουμπούνας είναι που ανεβάζει τον Τσίπρα. Τόσο μπουμπούνας είναι που για πρώτη φορά ηγέτης της αριστεράς, ο Τσίπρας τώρα ηγέτης, κατόρθωσε να ρίξει την δεξιά από την κυβέρνηση. Ουδέποτε έγινε. Δεν συνέβη ξανά στην Ελλάδα και το καθό. Ο Σαμαρά, τόσο μπουμπούνας είναι και αυτό τον κάνανε πρωθυπουργό. Γιατί να αφήσει τις πραγματικές διαστάσεις να κυλήσουν, ότι τον ξέκοψε, τον πέταξε ως λεμονόκουπα στημένη η Μέρκελ και ο Σόιμπλε κτλ. Και να το αφήσει αυτό να το έχει ως εύσημο ότι εγώ προσπάθησα και δεν με θέλανε, άλλο τουλάχιστον. Όχι, με έριξε ο Τσίπρας, ο Μάγκας, ο Λεβέντης, ο τροποεφόρος. Ο άνθρωπος είναι κούκος, το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και η αλήθεια είναι, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούσε να περάσει τρίτη αξιολόγηση ο Σαμαράς. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Δεν έχει οικονομικά στοιχεία. Δεν μπορούσε να περάσει τρίτη αξιολόγηση. Το θέμα είναι ότι μπορούσε, Μιχάλη, να κάνει ένα τάκλιν τον Σεπτέμβριο, τότε που είχε το συνέδριο για τα 40 χρόνια, να γυρίσει από τη Γερμανία όπως είχε πάει και να πει καταργώ τον ένφια. Να είναι μαζί το 50% όλος ο λαός. Και να μην έχουμε τώρα την αριστερά. Εάν σήμερα έχουμε αριστερά στην κυβέρνηση, ο φταίχτης, ο μοναδικός, είναι ο Σαμαράς. Του φώναζα και το έλεγα, και όχι μόνο εγώ, και ο δικός του άνθρωπος εν συνεχεία, ο Βορύδης μες στη Βουλή, ότι κουβαλάς με λεωφορεία κόσμο από τη Ριγίλης στην Κουμουνδούρου. Με το ένα ζάπιο, το δύο ζάπιο, το τρία ζάπιο, το μνημονιακό, το μένος κτλ. Και όπερα και γένετο. Και στο τέλος ήρθε ο Τσίπρας και τον καπέλωσε και του πήρε και την κόμενα. Πολιτική εννοώ, έτσι, την κυρία Μέρκελ. Μάλιστα. Τέλος να πούμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ολοκλήρωσε τις εργασίες η ομιλία του. Ο Μητσοτάκης λοιπόν είπε ότι θα δώσει ένα τέλος στην ασφικτική φορολογία των πολιτών. Ελέω Τρόικας, εδώ να έρθουμε να ρωτήσουμε πλέον τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, πρόεδρο. Κορτέτο είναι τώρα, μην τον μπλακείς, κορτέτο. Δεν υπάρχει Τρόικα, κορτέτο είναι. Τέσσερις. Θα μειώσουμε, λέει, το ΕΜΦΙΑ και θα καταργήσουμε και κάποιες από τις εργοδοτικές εισφορές. Ενώ η χαρακτήρισε την κυβέρνηση ανήθικη, ανέντιμη, ανίκανη. Τρία αν δηλαδή, ανήκανη, ανέντιμη, ανήθικη και βέβαια ότι βρίσκεται σε εκλογική ετοιμότητα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό βέβαια βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα. Αν και τα στελέχη, κύριε Πρόεδρε, μέσα έλεγαν, εκτιμούσαν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 19, δεν θα γίνουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δεν θα αφήσουν τις καρέκλες, έτσι χαρακτηριστικά έλεγαν. Και εμένα ξέρετε, μου βγαίνει από αυτά που μου λες, Μιχάλη, και αυτά που είδα κι εγώ. Ότι το τέταρτο αν ανήκει στο Μητσοτάκη. Μου είπε ανέντιμη για τον Τσίπρα. Ανήθικη και ανήκανη. Ναι, αυτό είναι ανέτοιμο όμω. Φαίνεται είναι ανέτοιμο. Οι αοριστείες ότι θα κάνω, θα αφήσω αυτά και τα λοιπά. Και κάτι άλλο, να σου πω κάτι. Λέει κάποια πράγματα. Εάν κάτσει μέχρι το 9 ο Τσίπρας, δηλαδή σχεδόν 2 χρόνια ακόμα, γιατί δεν θα τα κάνει αυτός, ο Τσίπρας αυτά. Αυτά που του λέει, γιατί δεν τα κάνει ο Τσίπρας. Για πες μου. Να κατεβάσει 30 τον έρφια και να τρέχει ο Μητσοτάκης να πιάσει το. Πες το λένε. Το πλεόνασμα. Ό,τι θέλει να πιάσει. Λοιπόν, εντάξει, τα λέει και αν τα κάνουν. Μην ξεχνάτε, κύριε Πρόεδρε, μου και τις προεδρικές εκλογές του 20. Δηλαδή και με απλή αναλογική κιόλας. Αυτό σκεφτόνται σε όλοι. Μήπως τελικά γίνει αριστερή παρένθεση, δεξιά παρένθεση. Ο Τσίπρας να μείνει όσο μπορεί να μείνει. Εάν θέλει να κάνει κουνέρι του Μητσοτάκη, πρέπει να του δώσει περιθώριον φθοράς. Δηλαδή να κάνει εκλογές ένα χρόνο νωρίτερα, για να έχει φθαρεί μέσα στον χρόνο Μητσοτάκης που δεν θα μπορεί να κάνει αυτά τα οποία λέει και τα κόλπα, ούτως ώστε στην προεδρική εκλογή να τον πάει τρέχοντας. Υπάρχει περίπτωση όμως να τεθεί θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ειδικά μετά την. Η κυρία Δούρου ήταν η δελφίνος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήθελε να μπει στη διαδικασία. Αυτά είναι όνειρα νυχτερινή, όπως είναι καλοκαιρινή νυχτό. Τι παραμύθια ο Τσίπρας. Τους πήρε από αγέλια αδέσποτους και τους έκανε κυβέρνηση με προοπτική και ξέρω να ελέγξει και την άλλη τετραετία. Γιατί να τον αλλάξουν. 40 ετών είναι ακόμα. Αυτά δεν συμβαίνουν. Άλλοι μπορεί να αλλάξουν μέχρι τις εκλογές. Άλλοι είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν. Εμένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίο,
μου είπε ότι ήταν το πιο πλαδαρό συνέδριο το οποίο έχει δει. Το πιο πλαδαρό, μου λέει. Δεν βγήκε κάτι, βγήκε δύναμη, δεν βγήκε ψυχή, Μιχάλη. Εσύ πώς τα είδες εκεί? Τα στελέχη και οι σύνεδροι που εγώ συνομίλησα με πάρα πολλούς, γιατί ήθελα να πιάσω λίγο το κλίμα του συνεδρίου, πράγματι έχουν, είναι προβληματισμένοι. Θεωρούν ότι ίσως ανατρέψει και τα δημοσκοπικά γκάλωπο ΣΥΡΙΖΑ και βγει μπροστά στο τέλος ή βγει ίσα ίσα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, εδώ... εάν γίνει αυτό, πρέπει να βρεθούμε όλοι σε μια πλατεία και να τραβάμε σφαλιάρα σε όποιον δημοκράτη βλέπουμε. Μα είναι τώρα να αφήσουν αυτό το πράγμα, να αφήσουν τον Τσίπρα και την παρέα του να συνεχίσουν? Δεν μπορούν. Οι άνθρωποι να είναι έτοιμοι, στόπα. Δεν έχουν. Ένα συνέδριο ανατροπής έπρεπε να γίνει. Αυτοί τρέχανε με ταχύτητα, πάνε στο κέντρο να καπαρώσουμε το κέντρο. Εδώ, ο Θοδωράκης. Μα είμαστε με τα καλά μας. Ο Θοδωράκης, σου λέει. Πώς μου είπες να τον κάνουνε? Υποψήφιο περιφερειάρχη, αυτό ακουγόταν. Τρίχες. Με Πασόκ και Νέα Δημοκρατία μαζί να στηρίξουν απέναντι σε όποιον έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, που συζητήθηκε. Να πετάξει δόντια ο Σγουρός, όχι πως έχει καμία σημασία. Ο Παχατουρίδης θέλει από το Περιστέρι. Δεν είναι περίπατη αυτή, άντε σχεδιάζουμε έτσι, λέμε, τι του αρέσει του καθενός. Και βέβαια θα υπάρξει σφαγή στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε, με τα ψηφοδέλτια. Εκεί βλέπω να γίνεται το έλα να δεις, γιατί θέλει ο Μητσοτάκης, θέλει ένα νέο σε 70 με 80%, το δήλωσε σαφέστατα χθες ο Αυγενάκης. Και βέβαια δεν θα συμμετάσχουν στην κυβέρνηση, εκτός από την Τώρα Μπακογιάννη, δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση και πρώην υπουργοί Σαμαρά Καραμαλή, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι τους αποκλεί από τώρα. Δεν το λέει δημοσίως, αλλά ουσιαστικά λέει ότι θα αποκλειστούν στελέχη τα οποία συμμετείχαν σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Μένει να το δούμε. Και τι σχήμα, αν γίνει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, θα κρατήσει, γιατί και ο Καραμαλής έλεγε για κάποια ονόματα σχήμα. Ακούστηκαν ότι μας καληνυχτίζουν, μας φεύγουν, όπως ο Γεράσιμος, ο Γιακουμάτος. Ναι, ναι. Και βέβαια και ο πατήρ Τραγάκης, υπάρχει θέμα πλέον και είχε συμβεί και αυτό το γεγονός με τον γιο του. Αλλά και πολλά άλλα στελέχη, εν ενεργεία βουλευτές, τους οποίους ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τους θέλει μέσα στα ψηφοδέλτια. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστική η συμπεριφορά απέναντί τους, μη χαιρετώντας τους καν. Δηλαδή, εντάξει, απολυτική συμπεριφορά θα έλεγα. Για πες μου κάτι άλλο, εκεί στην. Η φίλη μας στην Κοζάνη, την οποία ξέρεις πολύ καλά, ο Μιχάλης θα κάνει. Άλλοι λένε θα είναι υποψήφιος, άλλοι λένε δεν θα είναι υποψήφιος. Υπήρχε και ένα θέμα έντασης με τον Γιώργο τον Κασαπίδη στην Κοζάνη για το θέμα της φέτας, που ο Κυριάκος και για το τέμενος, το οποίο δεν ψήφισε ο Γιώργος ο Κασαπίδης, ενώ άλλοι βουλευτές όπως ο Μάκης Ζουβουρίδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης ψήφισαν σχετικά με το τέμενος. Υπάρχει μια έτσι, κόντρα μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτών των στελεχών που από ό,τι φαίνεται θέλει να τους βγάλει από το ψηφοδέλτια. Αλλά δεν ξέρω πώς θα κοιμαθεί η κατάσταση. Όσα δεν φέρνει ο χρόνος στην πολιτική, τα φέρνει στιγμή. Γιατί υπάρχει λειψανδρία στελεχών γενικότερα. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, για την πολύ καλή δουλειά.